Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε πάλι στην εκπομπή μας, Sofo Beauty Team Euro Channel. Καλεσμένος μας, πρώτος καλεσμένος μας, ένας γνωστός επιχειρηματίας της πόλης και όχι μόνος, Δημήτρη Στεφανίδη. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήλθες. Να μάθουμε μερικά πράγματα για σένα και την εταιρεία σου. Γιατί όχι. Θέλω να μάθω πώς, πότε περίπου ξεκίνησες στην εταιρεία. Καταρχήν να πούμε ότι ο Στεφανίδης Trailers τι είναι. Πες μας εσύ. Είμαστε μια επιχείρηση η οποία εισάγουμε και αντιπροσωπεύουμε τρία από τα μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής τρέιλερ στην Ευρώπη. Τρέιλερ μπαγκαζιέρων και κοτσαδόρων. Ασχολούμαστε με την πώληση τρέιλερ. Αυτά κοινώς αγορές, πωλήσεις και τα λοιπά, ναι. Ναι. Πότε ξεκίνησες στην εταιρεία αυτή? Το 2008 ενεργά με τα τρέιλερ, γιατί η βασική μου δουλειά, η δικιά μου, από τον πατέρα μου ήταν εμπόριο αυτοκινήτων, περιμονικών και γερανών και τα λοιπά. Αλλά αποκλειστικά με τρέιλερ, από το 2008 και μετά ασχολούμαι. Και είναι μια πολύ δυνατή εταιρεία από ό,τι ξέρω. Έχω μάθει ότι είναι η μοναδική επιχείρηση τρέιλερ που έχει πανευρωπαϊκές πιστοποιήσεις. Για μίλησε μας γι' αυτό. Ναι, όντως, αυτό αληθεύει. Είμαστε η μοναδική επιχείρηση, η οποία έχουμε τρέιλερ με πανευρωπαϊκές πιστοποιήσεις, τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στο εξωτερικό, σε αντίθεση με τις ελληνικές κατασκευές, οι οποίες είναι μόνο για χρήση εντός Ελλάδος. Έχουν εθνική πιστοποίηση δηλαδή. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάποιους οι οποίοι θέλουν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό με το τρέιλερ τους, να μεταφέρουν τη μοτοσυκλέτα τους ή το αυτοκίνητό τους ή να φέρνουν εμπορεύματα από το εξωτερικό με το τρέιλερ που αγοράζουν από εμάς. Με κάποιο ελληνικό δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Εάν πέσουν σε ενδεχόμενο έλεγχο, έχουν βαριά προστήματα και δεν τους αφήνουν να συνεχίσουν την πορεία τους προς την Ελλάδα ή από την Ελλάδα προς εκεί που πηγαίνουν. Με τα δικά μας δεν έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί έχουμε πανευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και κυκλοφοράν νόμιμα σε όλη την Ευρώπη. Πολύ καλό αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί οι Ευρωπαίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάντα ακολουθούν το γράμμα του νόμου. Ναι. Και βγάζουν τις πιστοποιήσεις από Ελβετίες, από Ελβετία, από Γερμανία, από Ιταλία κτλ. Από διάφορα διεθνή κέντρα πιστοποίησης. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, απευθύνεσαι μόνο στη Θεσσαλονίκη ή και σε άλλους νομούς? Όχι, όχι. Εγώ είμαι αποκλειστικός αντιπρόσωπος εισαγωγείας τριών μεγάλων εταιρεών. Οι δύο εταιρείες ασχολούνται και κατασκευάζουν τρέιλερ και μπαγκαζιέρες και η μία εταιρεία κατασκευάζει τροχοσκηνές. Εγώ κατά βάση έδρα μου είναι στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετώ τους όμορους νομούς. Από εκεί πέρα υπάρχουν αντιπρόσωποι στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στην Κοζάνη. Παντού, έχουμε δηλαδή πολλούς αντιπροσώπους στην Ελλάδα, και μπορεί ο καθένας με ένα τηλεφώνημά του, αν δεν μπορεί να τα βρει μέσα στο site μας, που είναι πλήρως ενημερωμένο και πολύ κατατοπιστικό, να μας κάνει ένα τηλέφωνο και να τον κατευθύνουμε για να πάει στον κατατόπους αντιπρόσωπο να εξυπηρετηθεί. Ναι, η εταιρεία βρίσκεται νομίζω στην Πηλαία Γεννηματά. Εμείς βρισκόμαστε στην Πηλαία, στην οδό Γεωργίου Γεννηματά 17. Ναι. Είναι η προέκταση της Αναξιμάνδρου από τη Χαριλάου που πάει προς τη Θέρμη, ας πούμε, προς το Πράκτικερ, προς τα εκεί. Ναι. Άκουσα ότι αρχίσατε να ασχολείστε και με τροχοσκηνές. Τι ακριβώς είναι αυτό? Ναι, από πέρυσι έχουμε κάνει την κίνηση να ξαναφέρουμε τη μόδα της τροχοσκηνής στην Ελλάδα. Τροχοσκηνή τι είναι? Είναι ένα τρέιλερ, μια μπαγκαζιέρα τρέιλερ, η οποία μέσα της έχει μια σκηνή 4 ή 6 ατόμων. Δηλαδή, ενώ φαινομενικά είναι ένα τρέιλερ με καπάκι, αυτό εδώ ανά πάσα στιγμή μέσα σε 5 λεπτά ανοίγει και μπορεί να φιλοξενήσει από 4 μέχρι 6 άτομα. Α, είναι πολύ ελαφρύ, μπορεί να το έλξει το πιο μικρό αυτοκίνητο, ένα τσικουετσέντο ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ελαφρύ η ελαφριά σαν κατασκευή. Δεν πληρώνει διόδια, σε αντίθεση με τα τροχόσπιτα που πληρώνουν διόδια λόγω ύψους. Δεν επιβαρύνουν το αυτοκίνητο σε καύσιμα και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή η μόδα υπήρχε μέχρι το 2002 στην Ελλάδα, όπου υπήρχαν και Έλληνες κατασκευαστές και φτιάχναν τροχοσκηνές. Από εκεί και πέρα παύσανε, λόγω των νόμων που βγαίνανε, σταματήσανε να βγάζουν πλέον, να παράγουν τροχοσκηνές οι Έλληνες και εγώ απευθύνθηκα σε ευρωπαϊκή εταιρεία, σε ισπανική εταιρεία για να μπορέσω να βρω, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας. Και έχουμε φέρει κάποια κομμάτια εδώ πέρα,
Ωραία. Θεωρώ ότι προχωράει καλά και θα προχωρήσει καλή ακόμη καλύτερα και τότε και σε τα αυτό, επόμενα χρόνια. Γιατί ευχαριστώ πολύ. Επιτυχημένος είσαι στα τρέιλερ, οπότε και σε αυτό πιστεύω ότι έχεις καλή επιτυχία. Για πες μας, οι τιμές από πού ξεκινάνε και πού καταλήγουν, ας πούμε, στα τρέιλερ. Κοίταξε να δεις τώρα. Οι τιμές για μία μπαγκαζιέρα, μια ρημουλκούμενη μπαγκαζιέρα καθημερινής χρήσης ξεκινά από τα 590 ευρώ. Δηλαδή. Και αυτός που δεν έχει την πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα μπορεί να την αποκτήσει. Ναι. Γιατί πλέον, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς μάλλον, όλοι χρειάζονται ένα τρέιλερ, γιατί έχουν ένα σπιτάκι στη Χαλκιδική, γιατί θέλουν να κουβαλήσουν πράγματα και πλέον δεν μπορεί ο ένας να δανείζει στον άλλον. Γιατί έτσι, υπάρχουν πολύ μεγάλα προστήματα από την τροχέα. Αν σε πιάζουν δηλαδή με ξένο τρέιλερ, χωρίς να έχεις άδεια, έχεις 700 ευρώ πρόστιμο. Και είναι στο χέρι του εκάστοτε οργάνου να σου κάνει και μια συντηρητική κατάσχεση εκείνη την ώρα, γιατί δεν έχεις τα απαραίτητα χαρτιά. Είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο χωρίς χαρτιά. Χωρίς πινακίδες, χωρίς έτσι τίποτα. Είναι, έτσι. Ναι, εκεί έτσι, πάει η δουλειά πλέον με τα τρέιλερ. Ναι. Εκτός από το εμπόριο τρέιλερ και τις τροχοσκηνές, κάνεις και κάτι άλλο στο χώρο. Ναι, στο χώρο μας κάνουμε γενικώς επισκευές. Ναι. Επισκευές παντός τύπου τρέιλερ, είτε αυτό μεταφέρει αυτοκίνητο, είτε μεταφέρει σκάφος, είτε είναι μια ρημουλκούμενη μπαγκαζιέρα, ανακατασκευές, εμπόριο ελαστικών, ό,τι χρειάζεται δηλαδή το τρέιλερ, ανταλλακτικά, αξεσουάρ και διάφορα. Μάλιστα. Όλα αυτά, ό,τι κινείται γύρω από το τρέιλερ και την μπαγκαζιέρα. Και το βασικότερο, τοποθετούμε και εισάγουμε και εμπορευόμαστε και τοποθετούμε ευρωπαϊκούς κοτσαδόρους με πιστοποίηση επίσης αυτή. Μάλιστα. Οπότε μας ενημέρωσες πλήρως και πού μπορούν να σε βρούνε. Είναι στη Γεωργίου Γεννηματά, στην Πηλαία. Ακριβώς, Γεωργίου Γεννηματά. Έχεις κάτι άλλο να μας συμπληρώσεις πάνω σε αυτό το θέμα? Όχι, ενημερώθηκε ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος κατά βάση είναι γενικώς άρχισε και είναι αρκετά ενημερωμένος. Δηλαδή, ναι, εγώ το βλέπω από αυτούς όλους που έρχονται εκεί και ρωτάνε. Ναι. Είναι αρκετά κατατοπισμένοι. Ναι. Στο 70%, το υπόλοιπο 30% το συμπληρώνουμε εμείς. Δηλαδή, ναι, τι διαδικασίες χρειάζονται κτλ. Για να πάρει κάποιος τρέιλερ, μπαγκαζιέρα ή να βάλει κοτσαδόρο και όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία, τέλεια. Πες μας, τον ελεύθερο σου χρόνο τι κάνεις? Σαν Δημήτρη Στεφανίδης, γιατί δεν σε βλέπω να έχεις ελεύθερο χρόνο. Ναι, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Όντως δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Ναι. Γιατί κατά βάση κάνω και πολλά ταξίδια λόγω της δουλειάς και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ περισσότερο. Ναι. Και οικογενειακές στιγμές με φίλους. Τη φίλη μου τη Σοφία. Ναι, Κυριακή έξω κάποιο φαγητό και τα λοιπά. Αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, Στεφανίδη Τρέιλερ, σε ευχαριστούμε που παρευρέθηκε σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ενημερώθηκε και ο κόσμος. Οπότε μπορείτε να το βρείτε στην Πηλαία, Γεωργίου Γεννηματά. Ό,τι και όποιος χρειαστεί κάτι μπορεί ή να μας επισκεφτεί, Γεωργίου Γεννηματά 17 στην Πηλαία, ή να μας καλέσει στο τηλέφωνο 2310-334-224. Σε ευχαριστούμε που μας χάρισες λίγο χρόνο και ήρθες στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ. Από τους καλύτερους επιχειρηματίες της πόλης, Στεφανίδη Τρέιλερ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να πάτε όσο καλύτερα γίνεται. Στο πάμε. Ξεκίνημά σας. Έτσι πιστεύω ότι η εκπομπή ανεβαίνει συνεχώς. Ανεβαίνει και πολύ καλά πάει. Εγώ ακούω σχόλια πολύ θετικά. Ευχαριστούμε. Ναι. Euro Channel. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Στέλιος Γιαρμανόπουλος. Ένα παιδί που έπαιζε του μπερλέκι πολλά χρόνια και θέλει να το ξαναξεκινήσει. Για πάμε λοιπόν. Καλησπέρα Στέλιο. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Για πες μας λίγα πράγματα. Από πού κατάγεσαι καταρχήν? Καταγωγή μου είναι από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Πώς ήρθε στη ζωή σου το του μπερλέκι? Του μπερλέκι, ακούγοντας από πολύ μικρή ηλικία μουσική, γενικά με κρουστά, λαϊκά και τέτοια, από 5 χρονών, έλεγα τον πατέρα μου, «Παπά, θέλω να μου πάρεις ένα τουμπερλέκι, θέλω να μου πάρεις ένα τουμπερλέκι», μου είχε πάρει ένα μικρό, ξεκίνησα από εκεί πέρα να παίζω και από 5 χρονών μέχρι τώρα. Απίστευτο. Για πες μου, με ποιους έχεις συνεργαστεί? Εδώ με κάποιους τοπικούς από Θεσσαλονίκη καλλιτέχνες,
Και κάτω στην Αθήνα ήμουνα για 2 χρόνια ήμουνα με την οικογένεια του Φλωρινιώτη. Έχω συνεργαστεί με τον Χάρη τον Ακριτίδη, με την Ελένη Καρουσάκη. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη ήμουνα για πολύ λίγο καιρό στο Fix το μικρό με τη Λένα Παπαδοπούλου. Μπράβο, πολύ ωραία. Θες να το συνεχίσεις ξανά από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι ένα πράγμα που το αγαπάω πολύ. Οπότε, εδώ που είμαστε, στην εκπομπή μου, κάποια μαγαζιά θα δούνε και μετά θα μας παρουσιάσεις και λίγο μια ιδέα να πάρουνε. Για πες μου, το τουμπερλέκι είναι ένα κρουστό όργανο, χωρίς λαβή, γνωστό από την αρχαιότητα. Για μίλησε μας πάνω σε αυτό. Είναι τουρκικής προέλευσης, δεν είναι ελληνικό, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι ελληνικό. Ναι. Απλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ την ακριβώς ονομασία του. Είναι φτιαγμένο, μπορεί να είναι από σίδερο, μπορεί να είναι από μαντέμι, που αλουμίνιο. Τα πιο κλασικά είναι το μαντέμι που είναι τα πιο καλά. Ναι. Είναι όπως είναι αυτό εδώ πέρα. Γιατί βγάζουν πιο σωστό τον ήχο. Το αλουμινένιο το βγάζει λίγο πιο βαθύ, το σίδερο εντελώς πιο βαθύ. Αυτό πάντα το βγάζει ακριβώς πως πρέπει να βγει. Ναι. Και μπορείς επάνω το δέρμα που έχει εδώ πέρα, μπορεί να είναι είτε ψηφιδωτό όπως έχω εγώ το δικό μου, είτε να είναι με ένα δέρμα απλό, μαύρο, καφέ, οτιδήποτε χρώμα ανάλογα θα διαλέξει αυτός που θα πάει να το πάρει και το τυλίγουν περιμετρικά. Για παράδειγμα, επειδή πάω κάποια βράδια έξω και βλέπω που παίζουν τουμπερλέκι, πώς μπορείς να μπει σε αυτόν τον ρυθμό με τους μουσικούς εκείνη την ώρα? Δεν είναι δύσκολο? Δεν είναι δύσκολο, είναι ανάλογα. Είναι και άμα το έχει ο συγκεκριμένος που θα ασχοληθεί με αυτό πέρα, ή όποιος θέλει μπορεί να πάει σε κάποιο οδείο, που υπάρχουν πολλά οδεία. Ναι. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη φυσικά και πανελλαδικά υπάρχουν, που μπορούν να μάθουν. Εντάξει, εγώ δεν έχω, να πω την αλήθεια, δεν έχω πάει ποτέ μουσαιοδείο. Ό,τι έχω μάθει είμαι αυτοδίδαχτος. Συγγνώμη. Ξεκίνησα από μόνος μου, καθόμουν μέσα στο δωματιό μου μόνος μου, ακούγα τραγούδια, ξεκίνησα σιγά σιγά, βαρούσα. Και σε κάποια δόση είχα μιλήσει με έναν φίλο οικογενειακό που παίζει, που είναι το ίδιο για αυτός που παίζει την Μπερλίκη. Και γνωριζόμαστε, με γνωρίζει από μωρό, του γυρνάει τον Λόρε, εσύ πώς παίζεις? Με λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, όταν θες να παίξεις με λέει οτιδήποτε, άσε η μουσική να μπει μέσα σου και ξέχασέ τα όλα. Ναι. Απλά όπως παίζεις με τη μουσική και απλά να ακούς μόνο τη μουσική πώς πάει ο ρυθμός. Και αυτόματα πηγαίνει μόνο στο χέρι. Και χωρίς να μπάσω δύο όλα αυτά από μόνο σου, μπράβο. Δηλαδή κάποιος που θέλει τώρα όμως να πάει να μάθει του μπερλέκι, γιατί δεν είναι έφυτο για όλους αυτό? Όχι. Είναι κάποιοι που το έχουν και είναι κάποιοι που θα πρέπει αναγκαστικά να πάνε μέσα από οδείο. Μέσα από οδείο. Που υπάρχουν πολλά οδείο, υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι πολλά. Μάλιστα. Εμένα μου αρέσει το τουμπερλέκι, να ξέρεις, και στα μπουζούκια όταν πηγαίνω. Είναι ένα όργανο που μπορείς να το συνδυάσεις με πολλά. Μ' αρέσει πολύ το τουμπερλέκι, δηλαδή σε προκαλεί να χορέψεις. Πάντα. Θέλοντας και εμείς. Ναι, είμαι και λίγο χορευταρού. Θα μας παίξεις λίγο να δούμε. Χωρίς μουσική για να δουν και την τέχνη σου. Κάνα ένα πρόβλημα. Ναι. Κάτσε λίγο γιατί είναι και λίγο υδρομένα τα χεράκια μας. Εντάξει. Εσύ χωρίς μουσική και ξεσηκώνεις. Έτσι, φαντάσου... ασχολούμαι και με το στο σπίτι και παίζω. Φαντάσου. Τις ώρες μου κάπως να τις περάσω. Σε μαγαζί. Σε μαγαζί, εντάξει, εκεί πέρα είναι ότι θα έχει τον ήχο, έχει τα υπόλοιπα τα όργανα από πίσω που μπορούν και σε συνοδεύουν. Ναι, φαντάσου τι γίνεται. Εκεί είναι. Οπότε, μαγαζιά, προσέξτε το φαινόμενο στέγιος. Δέστε τι του μπερλέκι έπαιξε χωρίς μουσική και καλέσε το για μια συνέντευξη. Στέγιο μου, αφού θες ξανά να γυρίσεις στο χώρο. Ναι. Είμαι ανοιχτός σε προτάσεις οτιδήποτε. Ναι.
Οπότε σου εύχομαι καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι θα ξαναεπανέλθεις, γιατί το έχεις και είναι πολύ καλό. Δηλαδή, εγώ που τραβού σε είδα χωρίς μουσική να παίζεις αυτό, φαντάζομαι μουσική, λέω τι θα γίνεται. Πανικός. Μουσική, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά. Ναι. Τι συμβουλές δίνεις στα παιδιά, τα νέα που θέλουν να ασχοληθούν με το τουμπερλέκι? Να τα ασχοληθούν, γιατί είναι ένα όργανο που μπορείς να το συνδυάζεις με πολλά. Είναι ένα όργανο, είναι μεν παραδοσιακό. Πάει και στην κατηγορία των παραδοσιακών, πάει και στην κατηγορία των κρουστών. Γιατί ακριβώς είναι η κατηγορία του κρουστού. Έτσι λέγονται, κρουστά. Ναι. Γιατί χτυπάς, ναι. Ο κρότος. Είναι εντάξει, όποιος θέλει να ασχοληθεί είναι ωραίο, μπορεί να ασχοληθεί. Ναι, θέλει υπομονή και αυτό. Και ναι, υπομονή. Θέλει υπομονή, θέλει καλό διάβασμα. Τελικά όλα θέλουν υπομονή. Θέλουν διάβασμα, και γιατί είναι ανάλογα πώς πρέπει να χτυπήσεις σε κάθε σημείο. Έτσι. Δεν μπορείς να χτυπάς το ίδιο σημείο, το ένα πράγμα σε ένα σημείο και το άλλο, το ίδιο πράγμα σε άλλο. Ναι. Γιατί όπως είναι εδώ. Για να δω λίγο. Εγώ ας πούμε δεν μπορώ. Εδώ. Είναι το λεγόμενο που λέμε εμείς συμπότα. Ναι. Το βάθος. Ναι. Εδώ ακούγεται αλλιώς. Εδώ ακούγεται πιο βαθιά. Ναι. Αυτό είναι η διαφορά. Τέχνη και αυτό. Τέχνη. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ που ήρθες στην εκπομπή Soho Beauty. Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες και καλή επιτυχία και σε σένα να πάει και δυνατά. Και πιστεύω ότι πρέπει να ξαναπαίξεις, να ανεβείς τις πίστες, να έρθουμε να χορέψουμε και λίγο. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, Στέγια μου. Μην ξεχνάτε, εκτός από την εκπομπή Eurochannel Soho Beauty Team, μην ξεχνάτε και τα όμορφα πάρτι που κάνει η Soho σε όλη την Ελλάδα. Πάρτι, μοντέλο και fashion show. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα. Πάμε! Μαριάννα Ροτζίτη.
Απολαύσαμε
σε βλέπω την ώρα, υπέροχη. Θα πάτε εκεί από τη Σοφοκλέως και να ζητήσετε μια έκδοση. Αντίθετη λοιπόν. Και πάμε. Μαριάννα μόλις 20, 21, 20. Χρονό. Που περνάμε σε αυτό το όμορφο στούντιο Euro Channel με το μοναδικό ηχολήπτη και σκηνοθέτη. Χαμός! Πάμε λοιπόν να πούμε τους χορηγούς. Στεφανίδης Τρέιλερς, μπαγαζιέρες, κοτσαδόροι με έγκριση τύπου, επίσημος αντιπρόσωπος εισαγωγέας Ελλάδος. Αγορές, πωλήσεις, επισκευές τρέιλερ, αντικατασκευές, ανταλλακτικά. Η μοναδική επιχείρηση, όπως μας μίλησε προηγουμένως ο κ. Στεφανίδης, στην Ελλάδα που έχει πανευρωπαϊκές πιστοποιήσεις για τα τρέιλερ. Θα τον βρείτε Γεωργίου Γεννηματά 17, Πηλαία, Θεσσαλονίκη. Ψαροταβέρνα Μπακάλης, Μεγάλου Αλεξάνδρου 21, Πηλαία. Και φυσικά και στη Χανιώτη, Χαλκιδική.
Λυσικανιώτη, θα τον βρείτε στην Πηλαία, Μεγάλου Αλεξάνδρου, για ποιοτικό φαγητό. Να πω και κάτι, επειδή τον ενοχλώ συνέχεια, αβόριο, χειροποίητα τα κοσμήματα στην Περαία, στην Αθέο. Και πρέπει να το πω, γιατί τον ενοχλώ. Τώρα τελευταίως έχει καταντήσει να με ξεματιάζει κάθε μέρα. Σ' αγαπώ, Γιάννη μου. Πίτερ Λέμον, καφέ μπαρ. Πρωί καφεδάκια και το βράδυ ποτάρες. Ιδιοκτήτης, που όλοι γνωρίζετε, ο κύριος Μπαγιώτας Γιώργος. Γρηγορίου Λαμπράκη 95 Τούμπα. Κριεζή οπτικά. Γρηγορίου Παπανδρέου 8. Πρώην Ανθέο. Ποιοτικά προϊόντα από μοναδικούς ανθρώπους Δημήτρης Κριεζής. Αιτζίαν Χάμπος, Παπαδόπουλος Παναγιώτης Ρήσιο, Θεσσαλονίκη. Διανομή πετρελαίου, το Βεζινάδικο διαθέτει την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όπως και πλήσιμο αυτοκινήτο. Φουέγκο Καφέ Μπαρ, Φουέγκο Νάιτ Κλαμπ. Για χορό και για τη δικιά σας διασκέδαση, επιλέξτε το Φουέγκο Κλαμπ, Ωραιοκάστρου, Ηλιούπολη, κυρία Ελένη μας. Μεταφορική Λακιώτη. Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αγρίνιο, Ιγουμενίτσα, Κέρκυλα, Λευκήμη, Ζάκυθος, Παξί και Φαλονιά. Αμάν κύριε Λακιώτη, παντού. Κύριος Χρήστος Λακιώτης, Λεωνίδου 10, Καλοχώρη. Ρεμπέτικο Σεριάννη, τι μας ετοιμάζει την Τσικονοπέπτη, τη Μαριό. Φέρνει στις 28 του μήνα το ρεμπέτικο, τη Μαριό. Να το επισκεφτείτε, Πλάτωνος 64, Εύωσμο. Παλαιό λαϊκό ρεμπέτικο τραγούδι για τη δικιά σας διασκέδαση. Ευχαριστώ τους ιδιοκτήτες, Δημήτρη Πιμενίδη και Θόδωρο Πιμενίδη. Λειτουργεί Σάββατο, Παρασκευή και Κυριακή μεσημέρι κάποιες μέρες. Ανέστης, Χασαποταβέρνα. Φοβερό φαγητό. Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 78, Περαία. Ποιότητα φαγητού. Ευχαριστώ τον κύριο Ανέστη. Ο συνεργάτης Παναγιωτίδης Σάβας, κάρτες, ανάγλυφες, φυλάδια, μαγνητάκια, πραστατικά, τιμολόγια κτλ. 25 Μαρτίου, Εύωσμο, κοντά με Άδου. Αυτός φτιάχνει και τις καινούριες μου κάρτες. Αλπα ΕΠΕ, Αλπα Χημικές, Νικόλαος Σιμεωνίδης, Συμμαχική Οδός με Υποδρομίου, περιοχή Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη. Cyprus Home, χτιματομεσητικά γραφεία. Γιάννος Ιωάννου. Αγορές, ανακοινήσεις χώρο, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτο, Ολύμπου 125, Θεσσαλονίκη. Center Phone, εμπορία κινητής τηλεφωνίας και καινούρια και μεταχειρισμένα κινητά. Ανταλλαγές, σέρβις, Αγίου Δημητρίου 8, τον κύριο Κώστα μας, τον ευχαριστούμε. Σταυρίδη Σκίαστρα, για κάθε χρήση, εταιρεία από το 1975, εργοστάσιο, δεύτερο χιλιόμετρο, Συμμαχική Οδού Ωραιοκάστρου, αποθήκη Μοναστηρίου 245, Θεσσαλονίκη. Τσιτσί, φαΐ, ψητοκατάσταση, 25 Μαρτίου, Ευκαρπία. Ευχαριστώ τον πολύ, Καρασαβίδη. Πλάσμα, Windows Door, έκθεση. Κόμβος Μεσημερίου, 21 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίου. Εργοστάσιο, 21 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκης Μουδανίου. Στέγιος Μαυρίδης και Κώστα. Γιώργος Καραδήμας, ψαροταβέρνα Σύνδος. Υπέροχο φαγητό, επισκεφτείτε τον. Και πάμε, Καλούδης Χημικά. Δραστηριοποιείται στον χώρο των χημικών. Εταιρεία από το 1950. Δημήτριος Καλούδης. Ντιμέτσιος, τρία υπέροχα κομμωτήρια. Στη Θέρμη, στη Μητροπόλεως και στον Τρίλοφο. Είναι αυτός που με χτενίζει σε κάθε εκπομπή. Τον ευχαριστώ. Και να πω και για το φόρεμα μου. Άννα Φάσιο, στην Περαία. Ευχαριστώ την Άννα Φάσιο, το υπέροχο φόρεμα. Summer in Greece. Μπαϊνκρέκ All Days, Γραφείο Ταξιδίων Ερμού 37, Αναστάσιος Τέρτης. Πάμε και στη Security τώρα. Φύλαξ Security. Και άμεσα θα δούμε και ένα ωραίο spot από τη Φύλαξ, το περιμένουμε. 25 χρόνια εταιρεία, σύνδεση, άμεση επέμβαση, περιπολίες φυλάξης χώρο με δικό της κέντρο λήψης σημάτων. 24 ώρο.
Πόσο ασφαλής είναι η περιουσία σας, εσείς, η οικογένειά σας, επιλέξτε Phylax Security για τη δικιά σας ασφάλεια με το καλύτερο εκπαιδευμένο προσωπικό. Phylax Security, Ανθοκήπο 16, Ευκαρπία. Ευχαριστώ τον Γιώργο Καραδήμα και τον Τόλι Καραδήμα. Καζάκο Σέρβις, Σερμαϊκού 8, Θεσσαλονίκη. Είναι τα BMW, είναι Mini, Service, Καζάκο, Συνεργείο, Αυτοκίνητο. Χρήστος Καζάκος. Θέρος Περαία, Φιλίππου 1, Περαία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μαγαζί που τον χειμώνα μπορείς να απολαύσεις στον εσωτερικό και μεγάλο χώρο του, με καφεδάκι και ποτό. Και το καλοκαίρι, εκτός από τον τεράστιο χώρο που έχει τον εσωτερικό, υπάρχει και ένα beach bar τεράστιο, εξαιρετικό, εξωτερικός χώρος, φανταστικός. Ευχαριστώ πολύ το Θέρος Περαία, ιδιοκτήτης ο υπέροχος Σάκης Χρυσάφης και φυσικά μην ξεχνάμε τον διευθυντούλη μας, Στέλιο Στελάρα. Metal Artist, μεταλλικές και ανοξείδωτες κατασκευές, παντός τύπου, συγκολλήσεις μετάλλων. Φίλιππος Βαποράκης, Ιωνία Σύνδος. Η γνωστή σας γονίτσα στην παραλία Αγίου Τριάδος, πρίγκιπας. Η γονίτσα των επωνύμων και όσοι γνωρίζουν από καλό και φρέσκο ψάρι. Μιλάμε για ποιότητα, βρίσκεται Νεαπόλεως 1 με οικονομίου γωνία στην παραλία Αγίου Τριάδων. Πρίγκιπας. Και λοιπόν, οι χορηγοί πληθαίνουν και η Σόφο κουράζεται. Θέλουμε πολλούς χορηγούς στην εκπομπή μας, γιατί είμαστε η μοναδική εκπομπή που λέμε προφορικά και τα κείμενα σας, παίζουν σποτάκια, παίζουν καρτούλες. Οπότε θα προτιμάτε τη Σόφο Beauty Team για τη δικιά σας διαφήμιση. Σόφο Beauty Team! Γεια σας, η Σόφο θα σας ταξιδεύσει παντού, στη νύχτα της πόλης, Σόφο Beauty Tea. Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στο Ρεμπέτικο Σαριάννης. Βρίσκεται Πλάτωνος 64, Εύοσμο. Για την καλύτερη διασκέδασή σας, να το επισκεφτείτε, γιατί φέτος ξεκίνησε με δυναμικές επιτυχίες, όπως βλέπετε εδώ, Γιάννης Δουνιάς, Πρίγκιπς, Βουτυράς Κώστας και ο Ρουμαγιώτης. Θα περάσετε υπέροχα, Ρεμπέτικο Σεριάννη. Στεφανίδης Τρέιλερ. 50 διαφορετικά μοντέλα. Σίγουρα ένα ταιριάζει στις απαιτήσεις σας σύμφωνα με τα μέτρα και τα κιλά που επιθυμείτε. Στεφανίδης Τρέιλερ. Σέρβις, ανταλλακτικά και τοποθέτηση ευρωπαϊκών κοτσαδόρων. Με πανευρωπαϊκή πιστοποίηση, γραπτή εγγύηση και νόμιμη άδεια. Στεφανίδηστρέιλερς.gr. Χημικές τουαλέτες Alba. Πάντα καθαρές. Πάντα υγιεινές. Alba. Σε θέματα υγιεινής. Αισθανθείτε ασφαλείς. Plasma Doors. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Plasma Doors είναι η δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστές συνεπίπεδες πόρτες. Προσφέρει λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες και απαιτητικές περιπτώσεις, τηρώντας αυστηρά όλες τις προδιαγραφές με το εξειδικευμένο προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει. Η Plasma Doors βρίσκεται στο 21ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο μεσημέρι, με τηλέφωνο επικοινωνίας 23920 91
4000 και 23920-91006. Ένα καινοτόμο προϊόν που είναι κατάλληλο για προστασία εξωτερικών χώρων, όπως από κρύο, αέρα, βροχή. Διαθέτει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις για τα προϊόντα της IFT Rosenheim της Γερμανίας, την πιο αυστηρή πιστοποίηση για τα κουφώματα. Οι καλύτερες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Plasma Doors. Αρχικά γεννήθηκε η ανάγκη η πόρτα εισόδου να γίνει ιδέα. Στην Plasma Doors δημιουργήσαμε πρώτη τις συνεπίπεδες πόρτες εισόδου. Ανοίξαμε την πόρτα σε μια νέα εποχή φαντασίας, αισθητικής και σχεδιαστικών λύσεων. Χωρίς αρχιτεκτονικούς περιορισμούς. Συνεπίπεδες εξώπορτες Plasma Doors. Η πόρτα, ιδέα. Καλούδης, χημικά, ειδικό της μας η μεταφορά, απομάκρυνση και επαναφορά άνυδρης αμμονίας από ψυκτικές εγκαταστάσεις με βιντεοφόρο όχημα της εταιρείας μας. Αναλαμβάνουμε την απομάκρυνση των αλάτων και σκουριάς με υπερσυμπυκνωμένο το χημικό καθαριστικό Brex. Διαθέτουμε τη μοναδική εγκατάσταση στην Ελλάδα για παραγωγή ένυδρης άνυδρης αμμονίας με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Η δυνατότητά μας ξεπερνάει τους 100.000 τόνους ετησίως, τη μεγαλύτερη στα Βαλκάνια. Χημικά για όλες τις βιομηχανικές χρήσεις. Βαφεία, ζυθοποιία, ινοποιία, απορρυπαντικά, σαπουνοποιία, βιομηχανίες τροφίμων, οξυδόσεις αλουμινίου, γαλβανιστήρια, μεταλλικές κατασκευές και άλλα. Άμεση εξυπηρέτηση στη διανομή υγρών χημικών. Με ιδιόπιτα βιτιοφόρα, καυστική σόδα 50% WV, υποχλωριώδης νάτριο, θεϊκό οξύ, θεϊκό οξύ συσσωρευτών, υπερχλωρικό οξύ, νητρικό οξύ, φωσφορικό οξύ, υγρή αμμονία 25% WV και φυσικά με πιστοποίηση ISO 9001. Καλούδης. Χημικά.